Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για άλλο ένα απόγευμα σε άλλη μια συνέντευξη εδώ στην διαδικτυακή μας τηλεόραση και στα πλαίσια της εκπομπής Λεωφόρος Αλήθειας. Μια εκπομπή όπου, όπως όλοι σας πλέον γνωρίζετε, εδώ με τους καλεσμένους μας αναζητούμε μαζί τους την αλήθεια, ακολουθώντας καθαρά και μόνο την αποδεικτική διεργασία και θίγοντας μαζί τους ζητήματα τα οποία σήμερα απασχολούν κάθε Έλληνα πολίτη και ζητήματα και θέματα για τα οποία τα ΜΜΕ επιλέγουν να μην ενημερώσουν τον Έλληνα πολίτη, τουλάχιστον αντικειμενικά. Είμαι ο Βιέρης Ανδρέας και η απόψινή μας καλεσμένη είναι μια γνώριμη πλέον σε εσάς, η κυρία Κοτσοβόλη Μαρία, υποψήφια βουλευτής στο νομό Λευκάδας με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, την οποία και καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην τηλεόρασή μας. Κυρία Κοτσοβόλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Βιέρη. Ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή και με καλέσατε στην εκπομπή σας. Καλησπέρα και σε όλους όσους παρακολουθούν τις εκπομπές σας. Και δική μας τιμή, κυρία Κοτσοβόλη, που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε μία ανάλυση, και κυρίως εσείς, που αφορά τις οικονομικές φούσκες. Είδαμε έτσι λίγο επιγραμματικά, είδαμε και κάποια στοιχεία πολύ συγκεκριμένα που αφορούν τις οικονομικές φούσκες. Οπότε πάμε σήμερα να δούμε πιο συγκεκριμένα τι γίνεται με αυτό το ζήτημα και να δούμε αρχικά τι ακριβώς είναι μια οικονομική φούσκα, τι εννοούμε με αυτόν τον όρο. Βεβαίως. Οικονομική φούσκα λοιπόν, κύριε Αβιέρη, είναι το όνομα με το οποίο έχει γίνει γνωστό ένα φαινόμενο που συμβαίνει στις αγορές. Όταν οι τιμές αρχίζουν να ανεβαίνουν χωρίς λογική και χωρίς έλεγχο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να γίνει μια έκρηξη, να σκάσει η φούστα που λέμε και οι τιμές να πέσουν ξανά και απότομα. Ο ακριβής ορισμός μιας οικονομικής φούσκας περιλαμβάνει τόσο την ξαφνική αύξηση της τιμής, όσο και την ξαφνική πτώση της. Γι' αυτό το λόγο είναι και γνωστή ως ένας οικονομικός κύκλος, στη δίνη του οποίου δεν θέλεις να βρεθείς, κανένας μας δεν θέλει να βρεθεί, που χαρακτηρίζεται από μια γρήγορη επέκταση που ακολουθείται από μια γρήγορη εξίσου σμίκρυνση. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν ωφελεί καμία οικονομία, είτε μικρή είτε μεγάλη, μια λεγόμενη οικονομική φούσκα. Το θέμα είναι όμως γιατί συμβαίνουν αυτές οι οικονομικές φούσκες, πού βρίσκεται η αιτία, για ποιο λόγο. Πίσω από το φαινόμενο αυτό, κύριε Αβιέρη, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Αυτό θέλοντας να εξηγήσω στους, σε αυτούς που ακούνε αυτή την εκπομπή, αυτή τη στιγμή και την βλέπουν, είναι στο πλαίσιο κάποιων εκπομπών που είχα κάνει για την υποταγή συνειδήσεων, όταν μιλάω για κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Αναλόγως, αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτές τις φούσκες, λοιπόν, εκμεταλλεύονται το κάθε λαό, ανάλογα πάνω στο τι κοινωνικές επιδράσεις έχει αυτός ο λαός, πώς δηλαδή δράει μια κοινωνία, και τι πολιτιστικά πρότυπα έχουν. Οφείλω να σας πω πάνω σε αυτό το σημείο ότι να σας αναφέρω κάποιο παράδειγμα για την πρώτη φούσκα που είχε σκάσει, ας το πούμε έτσι, πριν από κάποιους αιώνες, μία φούσκα που ονομαζόταν το μπουκέτο με τις τουλίπες. Αυτό το μπουκέτο με τις τουλίπες, ακριβώς έτσι όπως το ακούτε, ήταν μία φούσκα που είχε ξεσπάσει στην Ολλανδία. Η χώρα που ξέρουμε όλοι μας ότι είναι η χώρα της τουλίπας. Είχε φτάσει λοιπόν αυτό το μπουκέτο με τις τουλίπες να διωγγωθεί πάρα πολύ η τιμή του. Και γι' αυτό είπανε ότι και ξαφνικά έσκασε αυτό το πράγμα. Είχε κάποια σκαμπανεβάσματα και είχε διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα μιας οικονομική φούσκα που ήταν σε αντίθεση με αυτή των σπιτιών που ήταν αγαθά με πραγματική αξία στην αγορά. Δηλαδή, κάποια στιγμή φτάσανε να κοστίζουν ένα μπουκέτο τουλίπες περισσότερο από την αντικειμενική αξία των σπιτιών, κύριε Αβιέρη, για να καταλάβετε τι ακριβώς είχε γίνει. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι επενδύσανε σε αυτό το πράγμα και μετά ξαφνικά έπεσε η τιμή τους
Και όλοι αυτοί που επενδύσανε πάνω σε αυτό, χάσανε τα πάντα. Χάσανε ακόμα και τα σπίτια τους. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί πολυεθνικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, όπως σας ανέφερα στις τουλίπες, λοιπόν, αυτό το σκάνδαλο ξέσπασε το 17ο αιώνα. Αυτή την αξία λοιπόν, κύριε Αβιέρη, του τη δώσανε οι άνθρωποι. Δεν τους την έδωσε κανένας άλλος. Εμείς οι άνθρωποι τη δώσαμε. Στο Άμστερνταμ εκείνης της εποχής υπήρχαν έμποροι που βγάζανε πάρα πολλά χρήματα για να εξηγήσουν στον κόσμο και ήθελαν να δείξουν τον πλούτο τους στους άλλους, με επιδεικτικά μεγάλους κήπους. Για εκείνους λοιπόν το πιο περιζήτητο λουλούδι ήταν οι τουλίπες, που τότε θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα λουλούδια στον κόσμο. Το συγκεκριμένο λοιπόν λουλούδι έπρεπε να εισαχθεί από άλλα μέρη της Ευρώπης, γι' αυτό και από ένα σημείο και μετά έγινε εξαιρετικά δύσκολη η πρόσβαση σε αυτό, κάτι που έκανε το γόητρο, με το οποίο ήταν συνδεδεμένο, ακόμα πιο ισχυρό. Δηλαδή, αυτοί που έπρεπε να τα φέρουν εκεί ήταν λίγοι, αυτοί που κατήχανε τα χρήματα, έτσι. Οπότε το γόητρό τους αυξανότανε απέναντι στον κόσμο, ο οποίος τους παρακολουθούσε. Σε αυτό λοιπόν το φαινόμενο και προφασιζόμενοι και δυναμητιζόμενο όλο αυτό το γεγονός από τις προκλήσεις του νόμου της αγοράς και της ζήτησης, η τιμή της τουλίπας ανέβαινε όλο και περισσότερο. Όσο λοιπόν υπήρχαν, κύριε Αβιέρη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν τα πάντα για αυτό το λουλούδι, η τιμή αυτή ανέβαινε σε γελιώδη βαθμό, σε δυσθεώρητα ύψη. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι μια παράλογη λογική. Είναι λοιπόν η βασική έννοια, η βασική αρχή της οικονομικής φούσκας. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και όταν κάποιοι επενδυτές ανεβάζουν τις τιμές μιας συγκεκριμένης επένδυσης. Πιστεύοντας λοιπόν στις προοπτικές που διακρίνουν για το μέλλον της, φτάνουν στο σημείο να υπερβούν την πραγματική αξία της εταιρείας στην οποία επενδύουν. Όταν αυτή λοιπόν η φούσκα σκάσει, η εταιρεία φυσικά θα χάσει την αξία της. Και οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει σε αυτή, θα χάσουν τα χρήματά τους. Οι μοναδικοί κερδισμένοι, βέβαια, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι. Γιατί στις μέρες μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν σκάσει πολλές τέτοιες φούσκες και φυσικά θα σκάσουν ακόμα περισσότερες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πίσω από κάποια πράγματα που γίνονται το τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι κύριοι. Αν θέλουμε να το θέσουμε λοιπόν στο θέμα του δικαίου, οι πρώτοι που θα έπρεπε να καθίσουν στο σκαμνί για αυτού του είδους και είναι και οι μοναδικοί που εκμεταλλεύονται όλα αυτά, είναι οι κεντρικοί τραπεζίτες, κύριε Αβιέρη. Δεν είναι κανένας άλλος. Υπάρχουν βέβαια και από πίσω τα πολιτικά βέβαια συμφέροντα, έτσι. Αλλά αυτοί είναι οι μοναδικοί οι οποίοι υποκινούν όλα αυτά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κυρία Κοτσοβόλη, βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι λίγοι είναι αυτοί που βγαίνουν κερδισμένοι και πάλι χαμένος βγαίνει ο απλός πολίτης, αν το θέλετε, ο λαός, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Βλέπουμε και πάλι δηλαδή ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι βγαίνουν κερδισμένοι από όλο αυτό το θέμα με τις οικονομικές φούσκες, κάτι το οποίο βέβαια το έχουμε δει να συμβαίνει και εδώ στην χώρα μας, δηλαδή δεν έχουμε γλιτώσει και εμείς από αυτή τη διαδικασία εδώ στην Ελλάδα. Οπότε το θέμα είναι τώρα, κυρία Κοτσοβόλη, να δούμε λίγο το χρονικό σημείο, δηλαδή πότε ακριβώς σκάει μια οικονομική φούσκα, ποιο είναι εκείνο το χρονικό σημείο που η φούσκα αυτή τελικά θα σκάσει. Βεβαίως και θα το δούμε. Και πάνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, κύριε Αβιέρη, ότι το έχουμε δει να συμβαίνει και στη χώρα μας, τι πιο 38 παράδειγμα για το θέμα του χρηματιστηρίου. Έτσι, το έχουμε βιώσει εδώ πέρα στην Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες πολίτες, με αυτό που έγινε στο χρηματιστήριο τότε που ένα πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα πρωθυπουργός, έτσι, πρώην πρωθυπουργός, θεώρησε σωστό και λογικό να προωθήσει τους πολίτες να επενδύσουν τα χρήματά τους στο χρηματιστήριο και όχι μόνο οι πολίτες, επενδύθηκαν και χρήματα του ΙΚΑ,
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άνθρωποι οι οποίοι τώρα αντιμετωπίζουν με όλα αυτά που γίνανε εξαιτίας αυτών των πολιτικών παρεμβάσεων, αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως τα προβλήματα της συνταξιοδότησης. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, βέβαια όλοι μας έχουμε ακούσει, ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν πόσες χιλιάδες συντάξεις και η κυβέρνηση βγαίνει και μας λέει ότι πώς θα αντιμετωπίσει όλες αυτές, πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα στους ανθρώπους οι οποίοι τα δικαιούνται. Όμως όλα αυτά είναι μια λανθασμένη πολιτική που ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνετε ποια είναι η λογική τους. Και βέβαια αυτοί οι κύριοι που τα έχουν προωθήσει όλα αυτά, δεν θεωρούν εμάς. Εμάς δεν μας θεωρούν ανθρώπους, έτσι. Έχω εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές που έχω κάνει σε άλλους σταθμούς ότι μας θεωρούν μία αγέλη, κυρία Αυγέρη. Το μόνο που χρειάζονται από εμάς δεν είναι ούτε καν η ψήφο μας. Έχει αποδειχτεί ούτως ή άλλως, κυρία Αυγέρη, αυτό το πράγμα, ότι δεν εξαρτώνται από τη δικιά μας ψήφο, εξαρτώνται μόνο από τη δικιά μας υπακοή. Και πάμε λοιπόν στο ερώτημά σας για το πότε σκάει μια οικονομική φούσκα. Μια οικονομική λοιπόν φούσκα πλησιάζει στο σημείο της έκρηξής της όταν η τιμή ενός συγκεκριμένου αγαθού ή της επένδυσης σε μια συγκεκριμένη εταιρεία αρχίζει να πέφτει. Τότε οι άνθρωποι συνειδητοποιούν μαζικά ότι εν λόγω η τιμή έχει υπερβεί το αρμόζον επίπεδο. Καταλαβαίνετε δηλαδή, όταν αρχίζει λοιπόν και πέφτει η τιμή, τότε αναλογίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει τα χρήματά τους ότι τότε θεωρούν ότι έχουν κάνει κάτι λανθασμένο, κύριε Αυγέρη. Και δεν το έχουν σκεφτεί. Αρχίζει και υπάρχει πτώση της αξίας δηλαδή, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι κάπου κάποια στιγμή σύντομα θα σκάσει, έτσι. Ακριβώς αυτό. Και τότε αρχίζουν και αντιλαμβάνονται, συνειδητοποιούν το τι έχουν κάνει. Και έτσι λοιπόν, αφού η κατανάλωση ενός αγαθού ή το ενδιαφέρον για μια αγορά αρχίζει να πέφτει χωρίς σταματημό, το ίδιο βέβαια, φυσιολογικά, θα πέσει και η τιμή του. Όμως βλέπετε ποιο είναι το παράλογο σε αυτή την ιστορία, κύριε Αυγέρη. Αυτό που μας έχουν κάνει είναι τρομερό, το να ενδιαφερόμαστε δηλαδή για όλο και περισσότερα υλικά αγαθά, χωρίς να έχουμε φτιάξει πρώτα το υπόλοιπο της ζωής μας, έτσι, το υπόλοιπο να ευημερούμε πραγματικά μέσα σε μια πολιτεία. Τι μας έχουν κάνει? Μας έχουν αποτιμήσει με διάφορους τρόπους, το έχω εξηγήσει, με διάφορους τρόπους, με την προπαγάνδα, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με όλα τα πάντα. Οπότε εμείς τι κάνουμε? Τρέχουμε για να βγάλουμε τα εύκολα κέρδη. Επενδύουμε λοιπόν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, ότι θα αποκτήσουμε ακόμα περισσότερα, σύμφωνα με τα πρότυπα που μας έχουν δώσει αυτοί οι κύριοι, ότι μόνο η θλίδη στη ζωή μας παίζει ρόλο, δεν παίζει κάτι άλλο ρόλο. Δηλαδή το πώς θα τραφούμε κανονικά, το πώς θα αναπνεύσουμε κανονικά, το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε μια σωστή κοινωνία, σε μια σωστή πολιτεία, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα ντυθούμε. Θα βάλουμε καλύτερα ρούχα από τους συνανθρώπους μας, πώς θα αγοράσουμε ένα καλύτερο αμάξι, το πώς να μην τα εξηγήσω και να μην μακρηγορώ. Όλοι βλέπουμε λοιπόν τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό. Έτσι λοιπόν, αντί να αναλογιστούμε από την αρχή το τι πάμε να κάνουμε, το αναλογιζόμαστε μόλις πέφτει η τιμή αυτού του προϊόντος το οποίο έχουμε επενδύσει. Τι μπορεί να κάνει κάποιος? Τι μπορεί να κάνει κάποιος άραγε για να προστατευτεί από μια οικονομική φούσκα? Υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία μπορεί να δει? Υπάρχει κάτι γενικότερα το οποίο μπορεί κάποιος να κάνει για να μην πέσει στην παγίδα της οικονομικής φούσκας? Είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε πρόκειται για μια ολόκληρη οικονομία, έτσι? Ακριβώς. Γιατί ο ιδιώτης είναι μέρος της οικονομίας. Ακριβώς. Έτσι όλοι είμαστε μέρος της οικονομίας, ούτως ή άλλως. Αν συμβαίνει κάτι σε μια μερίδα ατόμων, είναι φυσιολογικό, απόλυτα φυσιολογικό να επεκτεθεί και στην υπόλοιπη κοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Και είναι όντως και πολύ απλή και η λύση σε αυτό το ζήτημα, κύριε Αυγέρη. Έχω πει σε άλλη εκπομπή και το επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιμετωπίσεις αυτούς τους τύπους, πλέον τους λέω τύπους, έτσι, όταν κάτσεις και αναρωτηθείς το τι σε πειράζει.
άμα κάτσεις και με ρωτηθείς και πεις ότι ξέρεις κάτι, με πειράζει παραδείγματος χάρη το τσιγάρο που μου το έχουν προωθήσει μέσω των διαφημίσεων ή ο καφές ή οτιδήποτε άλλο το οποίο σου έχει γίνει βίωμα και ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς όλα αυτά τα υλικά αγαθά στη ζωή σου. Όταν λοιπόν κάτσεις και να ρωτηθείς και πεις ξέρεις κάτι, αυτό μου κάνει κακό, πρέπει να το σταματήσω. Έτσι λοιπόν είναι και πολύ απλή η απάντηση στο ερώτημά σας πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό. Επειδή λοιπόν αυτό το παράδοξο φαινόμενο συνεχίζει να επανέρχεται συνέχεια, κυρία Βιέρη, και το παν είναι να μπορείς να σκέφτεσαι με καθαρό μυαλό, απαλλαγμένος από προπαγάνδες και οτιδήποτε άλλο, πριν κάνεις κάποια αγορά ή κάποια ακριβή επένδυση, πάντα έχοντας στο μυαλό σου, θα το έχεις στο μυαλό σου αυτό το πράγμα, αν η τιμή που πληρώνεις για το αγαθό ό,τι δεν αγόρασες ανταποκρίνεται όντως στην πραγματική του αξία, κυρία Βιέρη. Αυτό είναι το πιο απλό πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε και με οικονομικούς όρους, αναφέρονται και έννοιες όπως είναι η τιμή και η πραγματική αξία. Βέβαια, ένα ερώτημα που τίθεται και θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους οι τηλεθεατές μας είναι το ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι γνώσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Οπότε γίνεται αντιληπτό, κυρία Κοτσοβόλη, ότι όταν κάποιος άνθρωπος δεν έχει γνώση για κάτι, είναι τόσο πιο εύκολο για κάποιον επιτίδιο να τον ξεγελάσει και να τον εξαπατήσει, έτσι. Γιατί όταν κάποιοι πολίτες κάνουν επενδύσεις χωρίς να γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες που μας αναφέρατε, είναι και λογικό να εξαπατηθούν κάποια στιγμή. Ακριβώς αυτό που λέτε, κυρία Βιέρη, και ξέρετε κάτι τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, ποιο είναι το όνειρο. Ας πούμε, να φέρουμε το παράδειγμα εδώ πέρα στην Ελλάδα και να εξηγήσουμε στις τηλεθεατές τι γίνεται. Το όνειρο κάθε Έλληνα ποιο είναι. Ήτανε και θα είναι πάντα. Είναι να αγοράσει ένα σπίτι, έτσι, και να βάλει, που λέμε, το κεφάλι του από κάτω, να μην πληρώνει ενίκιο. Να το κληροδοτήσει τα παιδιά του, να μπορέσει να ζήσει σαν άνθρωπος. Έτσι το θεωρούμε εμείς οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολιτιστικό μας στοιχείο αυτό το πράγμα, έτσι. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι αυτοί οι κύριοι εκμεταλλεύονται όλα αυτά. Πας να αγοράσεις λοιπόν ένα σπίτι και σου έχει μια αντικειμενική αξία, λοιπόν, του σπιτιού. Εσύ βέβαια από αυτόν που θα το αγοράσεις, θα το αγοράσεις πολύ περισσότερα. Τα κατά ψέματα δεν είναι έτσι. Μιλάμε τώρα, δεν είναι οικονομική. Δεν είναι αυτά τα που παραθέτουμε τίποτα άγνωστο στους ανθρώπους στους οποίους μας ακούν αυτή τη στιγμή. Αγοράζω λοιπόν ένα σπίτι. Και φυσικά, επειδή δεν έχω χρήματα, θα πάω να πάρω ένα δάνειο από την τράπεζα, κυρία Βιέρη. Η τράπεζα δεν θα στο κοστολογήσει, θα στο κοστολογήσει βάσει βέβαια τη αντικειμενική αξία. Έτσι. Αυτό θα στο κάνει και η εφορία αργότερα, το πας να το πληρώσεις. Θα πάρεις όμως ένα δάνειο εσύ για να μπορέσεις να ξεχρεώσεις τον πολιτή του ακινήτου, εν πάση περιπτώσει. Ο πολιτής ζητάει ένα αλφα ποσό, το οποίο δεν συνάδει με τις αντικειμενικές αξίες. Και επειδή πιστεύετε με, το έχω βιώσει αυτό στο πετσί μου, που λένε, ξέρετε κάτι, είχαμε πάει να πάρουμε κάποτε ένα δάνειο και μας το εγκρίνανε το δάνειο αυτό. Λοιπόν, ήταν πολύ πιο πάνω από την αντικειμενική αξία, κυρία Βιέρη, τα χρήματα που πήραμε. Τα οποία χρήματα, δεν ξέρω ξαφνικά, πήρε κάποια χρήματα ο πολιτής, τα υπόλοιπα τα πήρανε κάποιοι μέσα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα βέβαια, είναι το ζήτημα των τραπεζών, έτσι, που θα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο σύστημα και τελικά τι καταλήγει. Καταλήγει ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγοράσει ένα σπίτι το οποίο κοστίζει ένα αλφα ποσό στην πραγματικότητα, αναλαμβάνει να το ξεχρεώσει μέσα σε 40 χρόνια, ας πούμε το ανώτερο, πληρώνει τους τόκους, τις δόσεις, το έχει ξεχρεώσει 10 και 15 φορές μέσα σε 2 χρόνια, ας το πούμε έτσι, αλλά συνεχίζει και πληρώνει. Πληρώνει τι, κυρία Βιέρη? Ένα σπίτι το οποίο μετά τι έγινε, πέφτει ξαφνικά η αξία του. Εσύ συνεχίζεις και πληρώνεις με την αξία που το πήρες τότε, με το δάνειο, βάσει του δανείου που το πήρες τότε,
Και τι γίνεται, όταν γίνεται μια οικονομική κρίση όπως αυτή συνέβη στη χώρα μας και είδατε, και αυτή μια φούσκα είναι που ξέσπασε, έτσι δεν ήταν κάτι το λογικό και συνεχίζεται ακόμα με διάφορους τρόπους, προσπαθούν να μας κάνουν να εμπεδώσουμε ότι διανύουμε την οικονομική κρίση. Άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους, όλα τεχνιέντος κατασκευασμένα, και χάνουν και τα σπίτια τους, κυρία Βιέρη. Καταλαβαίνετε, και δεν χάνουν μόνο τα σπίτια που αγοράσανε, χάνουν και τις άλλες περιουσίες που έχουν. Από πριν, αυτές που κληρονομήσαν από τις παππούδες τους, από τις γιαγιάδες τους, από τους γονείς τους, χάνουν τα πάντα όλα, κυρία Βιέρη. Αν δεν είναι αυτό μια τρανταχτή φούσκα, τι μπορεί να είναι? Ειδικά στο θέμα των τραπεζών, κυρία Κοτσοβόλη, και σε ό,τι αφορά τις δανειοδοτήσεις, βλέπουμε ότι τελικά ο δανειολήπτης καταλήγει να πληρώνει τους στόχους στην ουσία ύστερα, αποπληρώνει και εσείς όπως λέτε την αρχική αξία, αλλά βλέπουμε ότι το δάνειο, αν ήταν ας πούμε 50.000, καταλήγει ύστερα από κάποια χρόνια με τους στόχους και τους ανατοκισμούς να ξεπερνάει κατά πολύ αυτό το ποσό, οπότε στην ουσία βλέπουμε πάλι μια τράπεζα να βγαίνει κερδισμένη και έναν ιδιώτη ο οποίος ήθελε απλά να αγοράσει ένα σπίτι, στο τέλος να καταλήγει να πουλάει και το ίδιο το σπίτι και να μην έχει και ο ίδιος που να μείνει. Είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα και είναι και αυτό, ανήκει και όλο αυτό στη διαδικασία της οικονομικής φούσκας, όπως πολύ σωστά είπατε και μας δώσατε να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Σε αυτό το σημείο, κυρία Κοτσοβόλη, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα ήθελα λίγο να δούμε λίγο ακόμη περισσότερο τι συμβαίνει εδώ στην χώρα μας, στα εγχώρια, να το δούμε λίγο περισσότερο, να δώσουμε έτσι μια εικόνα στους τηλεθεατές μας, ύστερα και από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Το ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανιέρου ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-800-9810 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα και επιστρέφουμε γρήγορα και στην κυρία Κοτσοβόλη. Λοιπόν, κυρία Κοτσοβόλη, μας δώσατε μία πλήρης εικόνα, θα έλεγα, για το τι εστί οικονομική φούσκα και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Ξεκινήσαμε για μια ανάλυση σχετικά με τις εγχώριες οικονομικές φούσκες, αν το θέλετε, το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο ακόμη, να δώσουμε και ό,τι άλλα στοιχεία μπορούμε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας γι' αυτό και να περάσουμε σιγά σιγά και στην λύση του προβλήματος, κυρία Κοτσοβόλη, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα βρίσκεστε εδώ με την ιδιότητα της υποψήφιας βουλευτή Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Αβιέρη. Καταρχάς, μιλάμε για φούσκες και θα ήθελα να αναπτύξω λίγο το ζήτημα για το τι γίνεται σήμερα με το θέμα της πανδημίας. Δεν θα αναφερθώ ως ιατρικός, δεν είμαι γιατρός, ούτε καν ασχολούμαι με ιατρικά θέματα και δεν θέλω να ασχοληθώ με ιατρικά θέματα. Αυτοί είναι οι επιστήμονες, αυτοί ξέρουν ακριβώς τη λύση, ποια είναι για το θέμα της υγείας των ανθρώπων. Εγώ θέλω να μείνω στο εξής γεγονός, στο θέμα της πανδημίας, πώς επηρεάζει την οικονομία μιας χώρας, κύριε Αβιέρη, και το τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Γι' αυτό διάλεξα αυτό το θέμα να συζητήσουμε σήμερα, για το θέμα
της οικονομικής φούσκας. Γιατί και εγώ αυτό θεωρώ, όπως πολλοί το αντιλαμβάνονται και πάρα πολλοί οικονομολόγοι, το λένε διεθνείς οικονομολόγοι, ότι όλο αυτό το ζήτημα με την πανδημία είναι μια οικονομική φούσκα που θα σκάσει και μας προβληματίζει το γεγονός ότι μιλάνε και για κραχ, για οικονομικό κραχ. Και έχουν αρχίσει και ήδη φαίνονται τα σημάδια στη χώρα μας, έτσι, με το θέμα της εστίασης και όλα αυτά που γίνονται. Θέλω να αναφερθώ λοιπόν στα ότι τα ενοίκια, παρόλο την οικονομική κρίση, κύριε Αυγέρη, τα ενοίκια μένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα, έτσι. Υπάρχει μια σταδιακή ανάσταση αυτού του, όπως το λέμε, το Airbnb που λέμε, το οποίο βοηθάει κάποιους ανθρώπους λόγω της εργασίας τους, οικονομικά έτσι και αυτά, να μπορέσουν να νοικιάσουν κάποιο σπίτι και αν θέλουν να κάνουν διακοπές, εν πάση περιπτώσει. Συμβαίνουν λοιπόν πληστηριασμοί, συμβαίνει η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, υπάρχουν οι τριαντάριδες οι οποίοι μένουν ακόμα με τους γονείς τους, έτσι. Και αναρωτιόμαστε λοιπόν πότε οι τριαντάριδες, γιατί και εγώ έχω παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, θα μπορέσουν να φύγουν από το πατρικό του σπίτι, κύριε Αυγέρη. Μιλώντας λοιπόν για το ζήτημα του Airbnb που σας είπα, που άλλαξε την περασμένη δεκαετία τον τρόπο που ζούμε, δουλεύουμε και ταξιδεύουμε, η επίδραση του λοιπόν, κύριε Αυγέρη, στις σύγχρονες οικονομίες και στον τρόπο ζωής μας είναι πολυδιάστατη. Τόσο πολυδιάστατη που καταλήγει αντιφατική. Είναι υπέροχο όταν μας βοηθά να διαμένουμε προσιτά και πιο αληθινά στα μέρη που επισκεπτόμαστε. Υπήρξε σωτήριο για μια μερίδα ανθρώπων που βρήκαν έξτρα εισόδημα σε μια ταραγμένη οικονομικά περίοδο. Στο τέλος της ημέρας όμως, κύριε Αυγέρη, αυτό φαίνεται ότι μοιάζει με δούριο ύπο που αμφισβητεί την ίση πρόσβαση, ίσως και το ίδιο ακόμα, το δικαίωμα στη στέγαση, κύριε Αυγέρη. Και θα ήθελα να το προχωρήσω, κύριε Αυγέρη, και παρακάτω. Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο νομιμοποιήθηκε στα τέλη του 2015, αρχές του 2016. Συνδυάστηκε λοιπόν σε μια περίοδο που για γεωπολιτικούς λόγους η Αθήνα άλλαξε πίστα και μπήκε σε καθεστώς υπερτουρισμού, θα λέγαμε. Είτε ήταν ως τελικός προορισμός, είτε ως ολιγοήμερο, έτσι, για να κάτσει κάποιος, λίγες μέρες πριν να πάει στα νησιά. Τα ενοίκια λοιπόν, κύριε Αυγέρη, σε αυτό, όταν βγήκε αυτό το σύστημα, το Airbnb, εκτινάχθηκαν. Σε κάθε παρέα, έτσι, κάποιος είχε να διηγηθεί μια βασανιστική ιστορία αναζήτησης σπιτιού, αναζήτησης διαμερίσματος, που περνούσε από τις συμπληγάδες κάποιων ιδιοκτητών που είχαν ανακαλύψει την πλατφόρμα αυτή και έδιωξαν τους ενοικιαστές τους, έτσι. Και από την άλλη πλευρά υπήρχαν μεσίτες που προσπαθούσαν να πουλήσουν και προσπαθούν ακόμα να πουλήσουν πανάκριβο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πάγο σε φτωχούς εσκιμώους, και κυρίως σε κάποια φαντς από το εξωτερικό που αγόρασαν, κύριε Αυγέρη, γιατί αυτό πολλοί ο κόσμος δεν το έχει παρακολουθήσει, αγόρασαν ολόκληρες πολυκατοικίες ή μπλοκ διαμερισμάτων και προχώρησαν σε κάποιες ανακαινήσεις, οι οποίες θεωρούνται φασόν ανακαινήσεις, έτσι. Και τα απέκλεισαν όλα αυτά τα σπίτια από τη μακροχρόνια μίσθωση. Κάποιες λοιπόν γειτονιές της Αθήνας, κύριε Αυγέρη, έγιναν κομμάτια αυτού του κατεστημένου που όλο και μεγάλωνε, έτσι, και καταβρόκτησε το ευρύτερο κέντρο που νοικιάζονταν κάποια σπίτια, που έβρισκε σπίτια εκεί, έβρισκε σπίτια ακόμα στο Κουκάκι, στα Πετράλωνα, στα Εξάρχεια, στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Νέο Κόσμο. Τώρα λοιπόν όλα αυτά που γίνανε, κανένας δεν μπορεί να βρει σπίτι εκεί. Δεν μπορεί να βρει σπίτι στην ίδια του την πόλη. Και ανέφερε αυτές τις συνοικίες, κύριε Αυγέρη, γιατί όλοι όσοι έχουμε γεννηθεί ή έχουμε ζήσει στην Αθήνα,
ξέρουμε καλά ότι αυτές οι συνοικίες είναι οι πιο προσιτές συνοικίες από τις οποίες μπορείς να ξεκινήσεις να πάρεις ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και να φτάσεις στην εργασία σου, κύριε Αβιέρη. Από την άλλη πλευρά, όλοι ξέρουμε ότι η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί, έτσι. Το 80% των ενηλίκων, κύριε Αβιέρη, έως 30 ετών στην Ελλάδα, συγκατοικεί με τους γονείς του. Είναι το δεύτερο, λένε, υψηλότερο ποσοστό, σύμφωνα με μετρήσεις, στις 40 χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε πίσω μόνο από την Ιταλία, όπως αναφέρει η έρευνα. Μας οδηγεί αυτό λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό νούμερο που διαλύει και κάποιους μύθους για το φτηνό κόστος στέγασης στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει φτηνό κόστος στέγασης στην Ελλάδα. Θυμάστε που είχαμε μιλήσει και για το μοντέλο της Σουηδίας, κύριε Αβιέρη. Σωστά, ναι. Σύμφωνα λοιπόν. Για τις δανειοδοτήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς και για το θέμα των σπιτιών. Πόσο νοικιάζονται και πόσο περιμένουν στην ουρά οι Σουηδοί για να βρουν στη Στοχόλμη ένα σπίτι. Όχι μόνο δεν μπορούν να βρουν, όλα είναι σε δυσθεώρετα οι τιμές τους, αλλά και δεν μπορούν να βρουν σπίτια. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου για τη δημόσια συνεταιριστική και κοινωνική στέγη, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καταβάλει πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του, κύριε Αβιέρη. Μετά από κάποιους φόρους που υπάρχουν και κάποιες κοινωνικές μεταβιβάσεις, έτσι, για την ανακάλυψη των αναγκών στέγασης. Είναι το μεγαλύτερο, κύριε Αβιέρη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ακραίο νούμερο, είναι 21,10% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, που προφανώς έχει εκτοξευθεί λόγω της φτωχοποίησης που έφερε η δεκαετία της κρίσης και παραμένει υψηλό, όσο παραμένει ψηλά βέβαια και η ανεργία, κύριε Αβιέρη. Εδώ λοιπόν μπαίνει και η πανδημία στη μέση, που αλλάζει συγκλονιστικά αυτό το τοπίο. Γιατί? Ναι. Γιατί? Γιατί ο τουρισμός, η βαριά μας βιομηχανία, μπαίνει στο ψυγείο, κύριε Αβιέρη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό δεν είναι η οικονομική φούσκα που θα ξεσπάσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Διανύουμε το δεύτερο χρόνο της πανδημίας και αυτή τη στιγμή βγάζουν όλο και πιο καινούργια μέτρα, επικαλούμενοι ότι θα βοηθήσουν την εστίαση, κύριε Αβιέρη. Όμως με όλα αυτά τα μέτρα που εξαγγέλουν, τίποτα δεν βοηθάνε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η εστίαση και ο τουρισμός που απασχολούν γύρω στις 800.000 με ένα εκατομμύριο ανθρώπους και νέους ανθρώπους στη βάση τους, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Όλα αυτά λοιπόν είναι φούσκα. Ακριβώς. Που συμβαίνουν στη χώρα μας. Είναι τεράστια οικονομική φούσκα. Είναι μια πραγματικότητα, το βλέπουμε να συμβαίνει. Είδαμε και τα στοιχεία που μας παραθέσατε και από το άρθρο που έχει γράψει ο κύριος Παναγιώτης Μενεγός, οικονομολόγος. Άρα βλέπουμε ότι και οι ίδιοι ειδικοί επί του θέματος εντοπίζουν το πρόβλημα, βλέπουν το πρόβλημα. Βέβαια το θέμα είναι τι θα κάνει η δικιά μας κυβέρνηση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε μια οικονομία η οποία αυτή τη στιγμή αιμορραγεί, αν το θέλετε. Αλλά τελικά δεν βλέπουμε κάποιες κινήσεις βελτίωσης της οικονομίας μας. Αντιθέτως βλέπουμε θεσμικά όργανα της κυβέρνησής μας να λένε ότι όποιος δεν μπορεί να λειτουργήσει στο μαγαζί του να μας στείλει τα κλειδιά στο μαξί μου, το οποίο είναι κάτι τελείως οξύμορο. Οπότε αφού, κυρία Κοτσοβόλη, δεν βλέπουμε κάποια λύση στον ορίζοντα από την τώρα κυβέρνησή μας και από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, θα θέλαμε εσείς ως υποψήφια βουλευτής του Πολιτικού Φορέα Ελλήνου Συνέλευσης να μας πείτε τι έχετε να προτείνετε προς τον Έλληνα πολίτη που βιώνει όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Καταρχήν, κύριε Αβιέρη, έχω δηλώσει και σε άλλες εκπομπές και σε κάθε εκπομπή που κάνω. Πρώτα απ' όλα, η Ελλήνων Συνέλευσης μιλάει πάντοτε με στοιχεία. Έτσι. Δεν μιλάει ποτέ στον αέρα. Οι προγραμματικές δηλώσεις
έτσι, έχουν κατατεθεί και έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου στον Άριο Πάγο στις 4 του 2015, κυρία Βιέρη. Πρώτα απ' όλα, να πω στον κόσμο το εξής. Έχουν πάρει υπογραφή από τον Άριο Πάγο τα 600 δις δολάρια που έχει κάνει δωρεά ο κύριος Αρτέμης Σόρας στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία και είναι υπογεγραμμένα από τον Άριο Πάγο. Αυτά τα 600 λοιπόν δις δολάρια, κύριε Ευγέρη, τα οποία τα βάζουν κάθε χρόνο μέσα στους προϋπολογισμούς, γίνανε η αιτία και η αφορμή, κύριε Ευγέρη, για να μην μπορέσουν να μας στοχεύσουν την πρώτη φορά που θελήσανε να μας στοχεύσουν. Έχουμε τον πλούτο μας, κύριε Ευγέρη. Αυτό που θέλουμε, έχουμε και τα 2,3 ευρώ, που είναι από τα κληρονομικά κεφάλαια των Ελλήνων και προορίζονται για 49.000 έργα σε ολόκληρη την επικράτεια, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουμε τις 8 μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, αξία στο έλατον 5,5-3 ευρώ, έτσι. Και εξαιτίας αυτών των μετοχών που έχει κάνει δωρεά ο πρόεδρος μας ο Αρτέμης ο Σόρας, έχει φορολογηθεί στο αφημί του για 27 δις ευρώ, κύριε Αυγέρη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αναγνωρισμένα και υπογεγραμμένα από τον Άριο Πάγο. Δεν μπορούν αυτοί οι κύριοι να παίζουν τέτοια οικονομικά παιχνίδια στις πλάτες μας. Δεν μπορούν φόρου ζωής να μας λένε ότι χρωστάμε. Δεν χρωστάμε τίποτα. Έχουμε τον πλούτο μας, έχουμε την νόησή μας. Το μόνο που μας απομένει, κύριε Ευγέρη, είναι η ένωσή μας, η ένωση όλων των Ελλήνων. Και θα προσκαλέσω ακόμα μία φορά τον όποιον πολίτη ενδιαφέρεται για να μάθει το τι συμβαίνει και να δει τις αποδείξεις, να επισκεφτεί ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης. Έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης. Να ενημερωθεί και από εκεί και ύστερα να πράξει. Γιατί όποιος πιστεύει ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θα περάσει, είναι πολύ γελασμένος. Δεν υπάρχει πίστη, κύριε Αυγέρη. Απόδειξη μόνο. Με την πίστη δεν έχει προχωρήσει κανένας. Μα κανένας μα... ανήτη, κύριε Αυγέρη. Άρα, λοιπόν... Μόνο με αποδεικτικά στοιχεία μπορείς να προχωρήσεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για τον Έλληνα πολίτη για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να αναλάβει δράση. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και μας λέτε επίσης ότι η Ελλήνων Συνέλευσης έχει τον πλούτο, άρα δεν υπάρχει λόγος για οικονομικές χούσκες ή για οτιδήποτε τέτοιο από τη στιγμή που υπάρχουν τα χρήματα, έτσι. Ακριβώς αυτό, κύριε Αυγέρη, και θέλω να συμπληρώσω τελειώνοντας ότι μια ευνομούμενη πολιτεία, μια πολιτεία στην οποία θα υπερισχύει η αυθονία, σε μια τέτοια πολιτεία δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους ούτε πρότυπα. Όταν ευημερούν όλοι οι πολίτες από τη στιγμή που θα υπάρχει ο πλούτος, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα θέλουν να δρούνε εις βάρος των πολιτών. Μπορεί κάποιος να έχει λίγο περισσότερα από κάποιον άλλον, αλλά από τη στιγμή που όλοι θα είναι ευχαριστημένοι και θα ευημερεί η πολιτεία, τότε και οι πολίτες θα μπορούν να γίνουν πραγματικοί πολίτες. Θα ενδιαφέρονται για τα κοινά. Δεν θα τους ενδιαφέρει το ατομικό, θα τους ενδιαφέρει το συλλογικό, γιατί θα είναι αποδεδειγμένα τότε ότι μόνο με τη συλλογικότητα μπορούμε να πάμε μπροστά, κύριε Αυγέρη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν για άλλη μια φορά καταλήγουμε στους Έλληνες πολίτες. Όλα έχουν να κάνουν με τις επιλογές που θα κάνουμε εμείς οι ίδιοι ως Έλληνες πολίτες. Απόλυτα κατανοητό, κυρία Κοτσοβόλη, και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που για άλλη μια φορά παραχωρήσατε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ στο Web TV Διομήδης και είμαστε στη διάθεσή σας για όσες συνεντεύξεις ακόμη χρειαστεί, κυρία Κοτσοβόλη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε την τιμή να με καλέσετε και πάλι. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ, κυρία Κοτσοβόλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, αυτή ήταν η κυρία Κοτσοβόλη Μαρία, υποψήφια βουλευτής στο νομό Λευκάδας με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Τα στοιχεία της κυρίας Κοτσοβόλη υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής μας για όσους επιθυμούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της. Αυτή ήταν και η απόψινή μας συνέντευξη. Αρκετά σημαντικά τα στοιχεία τα οποία μας παρέθεσε σήμερα η κυρία Κοτσοβόλη. Εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για επόμενες συνεντεύξεις
έτσι όπως αυτές θα ανακοινωθούν στα social media του Web TV Διομήδης. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Παρακολουθήσατε την εκπομπή Λεωφόρος Αλήθειας. Στην παρουσίαση ήταν ο Αβγέρης Ανδρέας. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, δύναμη, φως και καλό βράδυ σε όλους.